Είχαμε μια συνάντηση χθες με τον κύριο Αποστόλου, τον αναπληρωτή υπουργό παραγωγικής ανασυγκρότησης, την κυρία αντιπεριφερειάρχη κυρία Βρέτζου και τον βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Χρυσοτάκη τον Μιχάλη, με θέματα που έθεσε η περιφέρεια αλλά και εμείς σαν ομοσπονδία. Συζητήσαμε το θέμα της κατανομής των πιστώσεων για τα κακοκτονία που φαίνονται φέτος πολύ μειωμένες για την Κρήτη και είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για μας, αφού η ηλιοπαραγωγή είναι από τις μεγαλύτερες καλλιέργειες που έχουμε. Πρέπει να έχουμε σωστή παραγωγή και ποιοτικό ελαιόλαδο. Δεν μπορεί λοιπόν να χάνονται χρήματα από το πρόγραμμα της δακοκτονίας. Πήραμε τουλάχιστον την υπόσχεση ότι θα ξεκινήσουμε με τις πιστώσεις που έχουν ήδη εγκριθεί να μην πάει πίσω η δακοκτονία και στο επόμενο δίμηνο θα υπάρχουν έξτρα χρήματα και όποτε χρειαστεί, ούτως ώστε να καλυφθεί και να γίνει μια σωστή δακοκτονία για τη χρονιά που μας έρχεται. Από εκεί μετά συζητήσαμε την αξιοποίηση της γεωργικής σχολής της Μεσαράς, που έχει καταθέσει ήδη η περιφέρεια μια πρόταση να γίνει ένα πρότυπο αγρόκτημα εκπαιδευτικού χαρακτήρα και να είναι και επισκέψιμο, ούτως ώστε να διαδοθούν και διάφορες παραδοσιακές καλλιέργειες, αλλά να υπάρχει και ενασχόληση με νέες καλλιέργειες σε ό,τι αφορά την Κρήτη. Και πολλά θέματα τα οποία έχουν ξεκινήσει με τις προηγούμενες κυβερνήσεις και θα πρέπει να δοθεί συνέχεια, όπως είναι η οικοτεχνία, ένα θέμα της περιφέρειας, οι ομάδες παραγωγών που πρέπει να μειωθούν τα άτομα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μικρές και βιώσιμες ομάδες παραγωγών που να διακινούν τα προϊόντα τους, τουλάχιστον μέσα στην περιφέρεια Κρήτης. Φάνηκε ο Υπουργός να δείχνει ευχαριστημένος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το στρατηγικό σχεδιασμό της περιφέρειας Κρήτης, ό,τι αφορά την αγροτική ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες. Και πήραμε την υπόσχεση ότι θα δει πολύ σοβαρά τα θέματα που απασχολούν την περιφέρεια Κρήτης και την αγροτική της ανάπτυξη, ούτως ώστε να πάμε παρακάτω. Συζητήσαμε επίσης και διάφορα προβλήματα, όπως την διαχείριση των βοσκοτόπων, που είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό για την κτηνοτροφία της Κρήτης και μάλιστα θα πρέπει να έχει κλείσει ο διαχειριστικός φάκελος των βοσκοτόπων μέχρι 15 Μαΐου, που σημαίνει ότι θα πρέπει να τρέξει στο Υπουργείο να φτιάξει ό,τι είναι να φτιάξει με διαχείριση των βοσκοτόπων για να μπορέσουν και οι κτηνοτρόφοι να ενεργοποιήσουν με τη σειρά τους σωστά, ούτως ώστε να μην χαθούν χρήματα από τις κοινοτικές ενισχύσεις αλλά και, και την εξωτική αποζημίωση. Έχει γίνει ήδη μια επιτροπή συσταθή που θα δει το θέμα διαχείρισης των βοσκοτόπων. Ευελπιστούμε ότι θα τελειώσει γρήγορα, ούτως ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να πάμε παρακάτω χωρίς προβλήματα. Συζητήσαμε το θέμα της αλλαγής που προτείνει το Υπουργείο Οικονομικών, των περιοδικών δηλώσεων του ΦΠΑ, που πέρσι πραγματικά φτύσαμε αίμα για να τους πείσουμε ότι ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος δεν μπορεί να έχει κάθε μέρα ένα λογιστή πίσω του και να φορτώνεται με έξτρα λογιστικό κόστος για να κάνει μηδενικές δηλώσεις περιοδικές ΦΠΑ κάθε τρίμηνο, ενώ η παραγωγή του είναι ένα μήνα το χρόνο. Το έχει θέσει το θέμα στο Υπουργείο. Θα το πιέσουμε και εμείς και στο Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να μην αλλάξει η ετήσια περιοδική ΦΠΑ, να γίνει ένα τρίμηνο.